Το μονοπάτι της Παναγιάς ονομάζεται ο αγώνας δρόμου 15 χιλιόμετρων που διοργάνωσε το Γραφείο Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής. Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ελευθεριών Θράκης 2018 την Κυριακή 6 Μαΐου το πρωί, με αφετηρία τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και σημείο τερματισμού την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος. Πάμε! Λάβατε θέσεις. Λοιπόν, λάβατε θέσεις. Έτοιμοι όλοι μαζί. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε! Η αλήθεια είναι αυτή, είμαστε συνηθισμένοι. Το θεωρώ ηθική υποχρέωση όλοι οι δρομείς εδώ της περιοχής, όλες τις Θράκες, να έρθουν να τρέξουν αυτόν τον αγώνα που είναι για ιερό σκοπό. Από εκεί ξεκινάει όλη η διαδικασία. Είναι ένας αγώνας που ουσιαστικά βάζουμε μια πολύ μικρή συμβολή για να βοηθήσουμε για ένα έργο. Οπότε προσπαθούμε όλοι μαζί, βάζοντας αυτό το μικρό το λιθαράκι, να προσπαθήσουμε και την υλοποίησή του. Είναι ένας αγώνας ο οποίος έχω ξαναπεί ότι δεν έχει νικητές και ηττημένους. Όλοι είναι νικητές. Τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε και θα τερματίσουμε με τη βοήθεια της Παναγίας, πιστεύω ότι όλοι θα βγούμε νικητές. Σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα γιατί είναι προς τιμήν της Παναγίας και όλοι οι Κομωτινέοι έπρεπε να μπούμε σε αυτόν τον αγώνα και να συνδράμουμε και στο έργο το οποίο επιτελεί η Εξωτερική Ιεραποστολή. Νομίζω ότι είμαι ευτυχής και δοξάζω τον Θεό που 53 χρόνια τρέχω και συνεχίζω να μπαίνω σε αγώνες. Και λάβαμε αυτή τη δραστηριότητα εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε να το φτιάξουμε αυτόν τον αγώνα και τελικά το βάλαμε μέσα στα Ελευθερία Θράκης, το εντάξαμε. Και βλέπετε σήμερα πραγματοποιείται η ιδέα που είχαμε να μαζέψουμε χρήματα για την Ιεραποστολή. Σήμερα έχουμε συμμετοχές εγγραφές, έχουμε γύρω στα 220 άτομα έχουμε, αλλά δεν θα τρέξουν φαντάζομαι όλοι, γιατί κάποιοι απλά δώσαν τη συμμετοχή για να μαζευτούν τα χρήματα. Γύρω στα 170 άτομα θα είναι οι αθλητές περίπου. Αρκετοί είναι φαντάζομαι για πρώτη φορά. Ευχαριστούμε τη Δημαρχία, τον κύριο Δήμαρχο τον Πετρίδη μας και τη ΔΕΚΕΠΑΚ, την κυρία Λιβεριάδου που μας βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια. Και τους καθηγητές από τα ΤΕΦΑ για τους εθελοντές που μας έδωσαν να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Πάρουν και τα από το Σύλλογο Περπατώ τα αναπηρικά μαξίδια. Είναι γύρω 8 μου είπαν ότι θα έρθουν. Δεν ξέρω αν μήπως έρθει και κάποιος ένατος. Ναι, έχουν έρθει ήδη τα παιδιά. Θα ξεκινήσουν πρώτη τη διαδρομή. Είναι ο μοτοσυκλετιστικός σύλλογος που περιφρουρεί την διαδρομή. Ο Θράκας Ιππέας με τα ποδήλατα. Η τροχέα, βλέπετε ο Ερυθρός Σταυρός είναι εδώ. 4 σταθμούς τροφοδοσίας ενδιάμεσα. Ευχαριστούμε όλους που ήρθαν τους αθλητές. Να το κοιτάξουμε να το κάνουμε και του χρόνου, βέβαια σε άλλο χρονική στιγμή, διότι οι 11:30 είναι λίγο ακατάλληλη η ώρα. Εντάξει, πολύ ωραία, είναι κάτι διαφορετικό. Θα βοηθήσουμε και εμείς εδώ στην κατάσταση, στις συμμετοχές περισσότερο. Ναι, εννοείται. Καλό και να γίνονται και άλλες. Πιο πολλές δραστηριότητες για τον κόσμο που τρέχει και ασχολείται με το τρέξιμο στην πόλη και στον νομό.